Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 513. Είναι ψαλμός πρώτος του Δαβίδ. Σελίδα 513, ο πρώτος ψαλμός του προφήτη και βασιλιά του Ισραήλ Δαβίδ. Σελίδα 513. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εμβουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετάει μέρα και νύχτα. Και θέλει είστε ως δέντρων πεφυτευμένων παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται και πάντα ως αν πράττει θέλουσιν ευωδοθεί. Δεν θέλουσιν είστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως το λεπτόν άχυρον, το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δε θέλουσι εγερθεί η ασεβείς εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Αμήν. Δίκαιοι, ευσεβείς, άδικοι και ασεβείς. Δύο κατηγορίες ανθρώπων μέσα στον ίδιο κόσμο, στον ίδιο τόπο, στην ίδια οικογένεια, ακόμη και στην ίδια εκκλησία. Επαναλαμβάνω, δίκαιοι και ευσεβείς, άδικοι και ασεβείς. Δύο σοβαρότατες και διακριτές, διακεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Εάν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι του Θεού είναι να εφορά επί πάντων των ανθρώπων, να παρατηρεί, να παρακολουθεί, να επεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων, τότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μερικοί άνθρωποι θεωρούνται από άλλους ανθρώπους τυχεροί, γιατί γνωρίζουμε εμείς πάρα πολύ καλά ότι τύχη δεν υπάρχει, αλλά εύνοια Θεού. Γιατί λοιπόν μερικοί άνθρωποι απολαμβάνουν την εύνοια του Θεού και μερικοί άνθρωποι στα μάτια των ανθρώπων είναι ατύχοι, δηλαδή σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, που πάλι επαναλαμβάνω μας βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει τύχη και ατυχία, είναι η έλλειψη της εύνοιας του Θεού ή ακόμη και η απομάκρυση του Θεού από τη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα, επειδή ο Θεός είναι φως, οι άνθρωποι να βρίσκονται στο σκοτάδι όταν απομακρύνονται από το Θεό, όπως ένας άνθρωπος όταν απομακρύνεται από το λιχνάρι που φέγγει σκοτεινό τόπο, όσο πιο πολύ απομακρύνεται τόσο πιο πολύ σκοτεινιάζει ο τόπος, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε πλήρη αγωνία για το πώς θα πάει, πού θα πάει, και τούτο να οφείλεται επειδή δεν γνωρίζει τι θα συναντήσει κάθε φορά, επειδή δεν έχει φως. Αλλά και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, απομακρυνόμενος ο άνθρωπος από την παρουσία του Θεού, από την αγάπη του Θεού, η καρδιά του σκληραίνει, το πνεύμα του υπερηφανεύεται, χάνει την αγάπη των άλλων, αλλά και χάνει και την αγάπη στην καρδιά του προς τους άλλους. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται απομονωμένος, απομονώνεται, αποξενώνεται από όλους τους ανθρώπους και βρίσκεται σε μία συνεχή αγωνία για το πού θα πάει, τι θα κάνει, τι θα του συμβεί, όπως ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε ένα σκοτεινό τόπο αλλά ταυτόχρονα και ψυχρό τόπο, όπου κρυώνει η καρδιά του αλλά και η ψυχή του, το σώμα του και το πνεύμα του, και ταυτόχρονα από την αγωνία τρέμει, γιατί δεν ξέρει αν θα συναντήσει μπροστά γκρεμό ή θα συναντήσει δρόμο ή ποτάμι ή θηρία άγρια που θα τον κατασπαράξουν. Αυτή λοιπόν είναι, αυτός είναι ο μεγάλος χωρισμός που κάνει ο Λόγος του Θεού μέσα στους ανθρώπους, και επαναλαμβάνω, δίκαιοι και ευσεβείς από τη μια μεριά, άδικοι και ασεβείς από την άλλη μεριά. Πριν προχωρήσουμε να δούμε ποιος είναι ο δίκαιος και ποιος είναι ο ευσεβής. Τι περιγράφει με αυτά τα λόγια ο Λόγος του Θεού. Δίκαιος δεν υπάρχει άνθρωπος ουδέης κανένας. Όμως ο Θεός δικαιώνει κατά χάριν τους ανθρώπους οι οποίοι
δέχονται, πιστεύουν και εμπιστεύονται αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον. Τον εμπιστεύονται ότι είναι αγάπη, ότι είναι Κύριος που σώζει, και εμπιστεύονται και τα λόγια Του, ότι αν υπακούν στο Ευαγγελιό Του θα δικαιώνονται στα μάτια του Θεού, δηλαδή αν και άδικος ο άνθρωπος θα λογίζεται δια της πίστεως ενώπιον του Θεού δίκαιος, δικαιωμένος από τον ίδιο το Θεό. Ευσεβής είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει φόβο Θεού, δηλαδή λογαριάζει το θέλημα του Θεού, φοβάται να μην λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο, να μην λυπεί τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα και έχει αγάπη στην καρδιά του, γιατί η ευσέβεια περιέχει την υπακοή στο Λόγο του Θεού, και η υπακοή είναι η αγάπη, γιατί μας βεβαιώνει ο Χριστός, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπώνε. Ακριβώς το αντίθετο είναι ο άδικος. Ο άδικος, ο οποίος εκ φύσεως σαν άνθρωπος είναι άδικος, αλλά δεν πλησιάζει το Χριστό για να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού. Απορρίπτει το Χριστό. Και ασεβής είναι αυτός ο οποίος δεν λογαριάζει καθόλου το θέλημα του Θεού και η καρδιά του είναι σκληρή, δεν μπορεί να αγαπήσει, δεν μπορεί να συγχωρήσει, αλλά και δεν μπορεί να αποδεχθεί κανέναν άνθρωπο κοντά του, γκρινιάζει, παραπονιέται, θυμώνει, αγριεύει, μισεί. Και έτσι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πάρα πολύ ωραία και εύκολα μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού τους ανθρώπους, όπως τους χωρίζει ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Κύριος είπε, δεν ήρθα να φέρω ειρήνη στον κόσμο, αλλά μάχαιρα, να χωρίσω πατέρα από γιο, νύφη από πεθερά. Και ο χωρισμός αυτός γίνεται με το Λόγο του Θεού, μεταξύ δικαίων και ευσεβών και μεταξύ αδίκων και ασεβών. Εμείς σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με τους δίκαιους και τους ευσεβείς. Δηλαδή θα ασχοληθούμε με τους ανθρώπους που δέχονται το Χριστό, και εμείς σήμερα όλοι δεχθήκαμε το Χριστό, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Ο Θεός κάνει αποδεκτή την αποδοχή μας το Χριστό και μας δικαιώνει και μας οδηγεί διά του Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία, όπου η Εκκλησία μας καταρτίζει, αποκαλύπτοντας σε εμάς μέσα από το Λόγο του Θεού το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Επίσης είμαστε και ευσεβείς, γιατί ο φόβος του Θεού κυριαρχεί, θέλουμε να κυριαρχεί, πρέπει να κυριαρχεί, είναι ανάγκη να κυριαρχεί στη ζωή μας, γιατί μόνο ο φοβούμενος τον Θεό περπατάει στην οδόν του Κυρίου, και ταυτόχρονα η καρδιά μας έχει συντριφθεί από την αγάπη του Θεού, καθώς είναι εγκεχημένη η αγάπη του Θεού στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Όμως έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει κάτι που είναι τελείως διαφορετικό, είναι τελείως διακεκριμένο, διακριτό. Ανάμεσα σε όλους αυτούς υπάρχει κάποιος άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος, που είναι χαρούμενος, που είναι μακάριος ενώπιον του Θεού, που απολαμβάνει όχι μόνο την εύνοια του Θεού, αλλά απολαμβάνει συνεχόμενα την αγάπη του Θεού, απολαμβάνει συνεχόμενα τη χάρη του Χριστού και απολαμβάνει συνεχόμενα και την κοινωνία και την ευλογία του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτός ο άνθρωπος έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, τουλάχιστον έτσι πως τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι απόλυτη ανάγκη να τα δούμε και εμείς σήμερα. Μακάριος λοιπόν, ευλογημένος, χαρούμενος και ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που έχει τρία και μάλιστα τέσσερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό, που δεν περιεπάτησε ποτέ στη βουλή, στο θέλημα των ασεβών ανθρώπων. Υπάρχουν οι ασεβείς απέναντι. Εκείνος που είναι μακάριος, ευλογημένος και ευτυχισμένος δεν περπατάει μαζί. Δηλαδή δεν έχει την ίδια πορεία, δεν έχει την ίδια ζωή. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, πρώτον μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στον ίδιο ζυγό και δεν θέλει ο Θεός να είμαστε στον ίδιο ζυγό. Είτε του γάμου,
γιατί ο γάμος ζυγός είναι, είτε της εργασίας, είτε της στενής φιλίας. Όμως, σήμερα ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι που είναι ευρύτερο, αλλά και πολύ συγκεκριμένο. Δεν κάνει παρέα, δεν περπατάει στο θέλημα των ασεβών ανθρώπων που περιγράψαμε πάρα πολύ καλά. Ποιος είναι ο ασεβής? Αυτός που δεν έχει το φόβο του Θεού και την αγάπη του Χριστού. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Σε οδό αμαρτωλών δεν στάθηκε. Περπάτησε, βρήκε την οδό που περπατούν οι αμαρτωλοί και αντί να σηκωθεί να φύγει όπως πρέπει, στάθηκε. Αυτός δεν μπορεί να απολαμβάνει την εύνοια του Θεού, την ευτυχία που ο Θεός δίνει στους ανθρώπους. Αντιθέτως, ο άνθρωπος στον οποίο ευαρεστείται ο Θεός περπατάει από την οδό, βρίσκει την οδό των αμαρτωλών, και η αμαρτία είπαμε ότι είναι πασάδι ανομία, ότι είναι παράβαση στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού, και πάσα αδικία, ότι υπάρχει αδικία του ανθρώπου προς τον άλλον άνθρωπο. Αλλά ταυτόχρονα είναι και τα έργα της σαρκός. Άρα λοιπόν πέρασε από την οδό των αμαρτωλών και έφυγε τρεγάλα. Αυτός είναι ευλογημένος και μακάριος που δεν στέκεται. Δεν κάθεται να παρακολουθήσει, δεν κάθεται να ακούσει, δεν κάθεται να συνομιλήσει, δεν κάθεται να προσέξει, αλλά βλέπει το κακό, εκκλίνει από το κακό και φεύγει. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε. Χλεβαστής είναι ο εμπέκτης, αυτός που εμπέζει και τον Θεό και τα πράγματα του Θεού και την Εκκλησία του Χριστού και τα αδέλφια του, αλλά και τους ανθρώπους. Αυτός που παίζει, που κοροϊδεύει, που ονειδίζει, που χασκογελάει, που ηρωνεύεται, και είναι πολύ τέτοιοι δίπλα μας, στη ζωή μας, ακόμη και στη συγγένειά μας, μερικές φορές σπάνια και μέσα στην Εκκλησία, άνθρωποι που εμπέζουν τα πράγματα του Θεού. Με αυτούς τους ανθρώπους ο δίκαιος, ο ευσεβής δεν κάνει παρέα, δεν διασκεδάζει, δεν συντρώγει και δεν είναι μαζί. Αυτές τρεις προϋποθέσεις της άρνησης, δηλαδή μακριά από το θέλημα των ασεβών, μακριά από την οδό των αμαρτωλών και μακριά από τις τράπεζες των χλεβαστών, είναι μια καλή αρχή για τον άνθρωπο που ολοκληρώνεται και σφραγίζεται για την ευλογία, την απεριόριστη και την ειδική του Θεού, όταν ο άνθρωπος εν το νόμο του Κυρίου έχει το θέλημα αυτού. Θέλει, αλλά μέσα στα όρια του Λόγου του Θεού. Το θέλημά του περιέχεται πάντοτε, εμπεριέχεται πάντοτε στο ακριβές θέλημα του Θεού, όπως αυτό περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, και ακόμη και όπως αυτό φανερώνεται από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, όπου δεν είναι ξεκάθαρο μέσα από το Λόγο του Θεού. Και ακόμη εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Οι διαλογισμοί της καρδιάς του αλλά και οι διαλογισμοί του νου του, δηλαδή οι επιθυμίες της καρδιάς του και οι σκέψεις του μυαλού του, πάλι εμπεριέχονται, είναι περιφραγμένες από το Λόγο του Θεού και από το θέλημα του Θεού, που γι' αυτόν ο Λόγος του Θεού και το θέλημα του Θεού είναι νόμος, νομοθεσία. Νόμος όχι που του έβαλαν οι άλλοι, ούτε ακόμη που του έβαλε ο Θεός, αλλά ο ίδιος άνθρωπος βάζει μόνο στον εαυτό του. Αυτός ο άνθρωπος είναι μακάριος. Και επαναλαμβάνουμε, έχει τρία και μάλιστα τέσσερα χαρακτηριστικά. Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι οι σχέσεις του με το Λόγο του Θεού ως προς το θέλημά του και ως προς τους στοχασμούς του και τη μελέτη του, τη μελέτη της καρδιάς του μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στο θέλημα του Θεού.
αλλά ταυτόχρονα απομακρύνεται. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει ποτέ δεν περιεπάτησε στο θέλημα των ασεβών, ποτέ δεν στάθηκε στην οδό των αμαρτωλών και ποτέ δεν κάθισε στην τράπεζα των χλεβαστών. Από εκεί και πέρα πια η ζωή του ανθρώπου αυτή είναι ιδιαίτερη, όλος ιδιαίτερη, μοναδική, εξαιρετική. Θα τολμούσα να πω, γιατί δεν βρίσκω άλλες λέξεις, καταπληκτική και θαυμαστή. Γιατί μια έχει τρία χαρακτηριστικά που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Μοιάζει με το δέντρο που κάποιος το φύτευσε δίπλα στα ριάκια των ποταμών. Παρά τους ρίακας των υδάτων. Δεν λέει στον ποταμό να το ξεριζώσει. Τους ρίακας, αυτά τα μικρά κομμάτια από το ποτάμι που το ποτίζει συνέχεια και πλήρως. Δεν έχει ανάγκη κανένας να τον ποτίσει. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν άνθρωπο να τον φροντίσει και να τον προστατεύσει. Κάθε ανάγκη του, κάθε πρόβλημά του, κάθε ζήτημά του, κάθε δυσκολία, κάθε αδυναμία, κάθε τι που απασχολεί τον άνθρωπο αυτόν, τη λύση τη βρίσκει και την παίρνει από τους ρίακας των υδάτων που είναι ο Λόγος του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έχει βρει πηγή ζώσα. Έχει βρει τη λύση όλων των προβλημάτων του. Γι' αυτόν ο Λόγος του Θεού δεν είναι μελέτη μόνο. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού δεν είναι γνώσεις μόνο. Γι' αυτόν ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που τον σώζει πάντοτε, επειδή πιστεύεις αυτόν. Και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι μόνο η πλήρωση και τα χαρίσματα, αν και είναι, αλλά είναι και η απόλυτη οδηγία και κυβέρνηση του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ένας χριστιανός διαφορετικός από όλους τους άλλους. Είναι ένας χριστιανός απολύτως ιδιαίτερος από όλους τους άλλους. Είναι ένας αδελφός που έχει ιδιαίτερα αυξημένη στην ζωή του και την απολαμβάνει την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με αποτέλεσμα, πάντοτε σαν το δέντρο, το καρποφόρο και το καλό, να κάνει καλό καρπό, πολύ καρπό στον προσδιορισμένο καιρό του. Πλήρης καρποφορίας ο άνθρωπος αυτός. Και ξέρουμε ότι ο καρπός δίδεται παρά Κυρίου. Ό,τι και να κάνει έχει καρπό, έχει αποτέλεσμα. Έχει καλά αποτελέσματα στη ζωή του. Δεύτερον, το φίλον αυτού δεν μαραίνεται. Θάλει, πάντοτε θάλει. Πάντοτε είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος, δοξάζων, ευγνωμονών. Πάντοτε βλέπεις στο πρόσωπό του, στη ζωή του, στο περπάτημά του, την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ένας άνθρωπος που είναι καλός και ευλογημένος χριστιανός και φαίνεται ότι είναι. Και φαίνεται ότι είναι. Το πρόσωπό του πάντοτε χαμογελαστό, πάντοτε φέγγει. Τα λόγια του πάντοτε δοξολογία και ευχαριστία. Ποτέ παράπονο, ποτέ γκρίνια, ποτέ πολυλογία. Πάντοτε χάρις Χριστού. Και τρίτον, και ίσως και το σημαντικότερο, και πάντα ως αν πράττει, θέλουν συνευοδοθεί. Και ό,τι αν πράττει, δεν θα τα καταφέρνει αυτός,
αλλά θα καταφέρνονται μόνα τους. Θα ευωδώνονται μόνα τους. Θα κάνει και κάποιος θα τα ευλογεί. Δηλαδή ποιος άλλος, ο Θεός. Θα κάνει ένα και θα απολαμβάνει χίλια. Μα ό,τι και να κάνει, θα απολαμβάνει στα έργα του την ευλογία του Θεού. Ποτέ αποτυχημένος. Πάντοτε, όχι πετυχημένος, ευλογημένος. Ποτέ απογοητευμένος. Πάντοτε ελπίζων και ελπίδα του βεβαία και ασφαλής, που δεν είναι αναβαλωμένη, αλλά είναι πραγματοποιούμενη. Πάντοτε πιστός, με μία πίστη που ποτέ δεν κατεσχύνεται. Αλληλούια. Ιδιαίτερος άνθρωπος. Ειδικός. Όχι μόνο σκεύος εκλογής του Κυρίου, αλλά σκεύος ευλογημένο εκλογής του Κυρίου. Υπάρχει, αγαπητά μου αδέλφια, και πρέπει να το θυμόμαστε και να το ξέρουμε. Υπάρχει το καλό, υπάρχει το καλύτερο, υπάρχει και το κάλλιστο. Υπάρχει ο ευλογημένος, ο πολύ ευλογημένος και ο σφόδρα ευλογημένος. Υπάρχουν διαβαθμίσεις, όχι μόνο στον ουρανό και στη γη. Αστήρα από αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα. Άλλη η δόξα του ηλίου, άλλη η δόξα της σελήνης. Προφανώς η δόξα του ηλίου είναι ο Χριστός, η δόξα της σελήνης είναι η Εκκλησία που παίρνει φως από τον Χριστό, και άλλη είναι η δόξα αστέρος από αστέρος. Όμως, αγαπημένα μου αδέλφια, πρέπει να τονίσουμε, γιατί μας το βεβαιώνει ο Θεός, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν ενεργεί στη ζωή των ανθρώπων εν προσωπολήψεια, μέσα σε προσωπολήψεια. Δεν κάνει χατήρια σε αυτόν γιατί είναι πιο κομψός, και στον άλλον δεν κάνει γιατί είναι πιο φτωχός. Όχι μόνο ο ίδιος δεν κάνει, αλλά εντέλεται μέσα στην Εκκλησία λέγοντας ότι πάσα προσωποληψία είναι αμαρτία και σε μας. Πόσο μάλλον στον Άγιο Θεό. Άρα όλα, αγαπημένα μου αδέλφια, ξεκινάνε και θα τα επαναλάβουμε από αυτόν τον μακαρισμό που είναι ο πρώτος στον ψαλμούς που εγγράφησαν δια Πνεύματος Αγίου εν πλειοψηφία από το δούλο του Θεού τον Δαβίδ, για τον οποίον ο Θεός είπε «Εύρον Δαβίδ, άνδρα κατά την καρδία μου, ως της θέλει πράτη πάντοτε, πάντα τα θελήματά μου». Δεν είναι τυχαίο ότι είναι πρώτος ψαλμός. Τρία πράγματα και μάλιστα τέσσερα, και εγώ θα έλεγα το τέταρτο ότι είναι διπλό. Και πρέπει να το επαναλάβω γιατί είναι απαραίτητο να το γνωρίζουμε. Δεν περπάτησε ποτέ σε βουλή, σε θέλημα ασεβίας. Βλέπει τον ασεβή και δεν συμφωνεί ποτέ μαζί του και δεν περπατάει τον ίδιο δρόμο μαζί του. Τον βλέπει τον ασεβή από εκεί, αυτός πάει από εδώ. Δεν στάθηκε ποτέ στην οδό των αμαρτωλών, εκεί που οι αμαρτωλοί έχουν μαζευτεί και στέκονται, οι άδικοι και οι άνομοι και οι σαρκολάτρες, ακόμη και οι προσωπολήπτες, αν και αυτό είναι μέσα στην αδικία. Αυτός βλέπει το κακό και φεύγει, δεν στέκεται. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να το δούμε λιγάκι σε μία μικρή λεπτομέρεια για να το καταλάβουμε τι σημαίνει. Πολλές φορές πάμε σε ένα σπίτι και έχει τηλεόραση, για μένα λέω, και ενώ καθόμαστε το μάτι μόνο εκεί πέφτει. Σε τραβάει η αμαρτία, σε τραβάει.
Δεν είναι εύκολο να πεις όχι στην αμαρτία. Δεν είναι εύκολο να πεις όχι στη βουλή των ασεβών. Γιατί η αμαρτία είναι η Βαβυλώνα και η Βαβυλώνα είναι προκλητική. Έχει φώτα, έχει υποσχέσεις. Έχει πολλά να σου προσφέρει που θα ικανοποιήσουν τη σάρκα σου και το σαρκικό άνθρωπο. Σε καθέδρα χλεβαστών ποτέ δεν κάθισε. Και πάλι μια μικρή λεπτομέρεια, ανέκδοτα, πονηρά με υπονοούμενα. Ανέκδοτα, δυστυχώς εις βάρος του Θεού, εις βάρος της Εκκλησίας, ιστοριούλες, αστιάκια με χλεβασμό. Ο άνθρωπος που δεν είναι προσεκτικός αυτό αποκλείεται ποτέ να γίνει, ποτέ να γίνει ιδιαίτερα ευλογημένος του Θεού. Αυτός που αστειεύεται στα τραπεζάκια, αυτός που σταματάει στην οδό των αμαρτωλών να δει, να παρακολουθήσει, να ακούσει, να προσέξει, και αυτός που περπατάει μαζί μέσα στο θέλημα των ασεβών, σε καμία περίπτωση. Αλλά και αν αυτά τα τρία, και στα τρία προσέχεις, αγωνίζεσαι, υπάρχουν και τα άλλα δύο. Το θέλημά σου πάντοτε μέσα στο Λόγο του Θεού, και οι στοχασμοί σου, η σκέψη σου, η μελέτη της καρδιάς σου και τον, και του πνεύματός σου, του νου σου, πάντοτε μέσα στο θέλημα του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος εξάπαντος θα είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, ιδιαίτερα ευλογημένος, σπάνια ευλογημένος, μοναδικός, φως, με λαμπρότητα, με δόξα Θεού. Όμως αδερφοί αγαπητοί, πριν τελειώσουμε, είπαμε, πρέπει να πούμε και είπαμε ότι είναι δύσκολο, αλλά εάν το σκεφτώ εγώ προσωπικά, για μένα θα πω είναι αδύνατον. Άρα δηλαδή δεν έχω καμία ελπίδα να γίνω αυτό που ο Λόγος του Θεού μου αποκαλεί μακάριος, ιδιαίτερα ευλογημένος, ιδιαίτερα ένδοξος στην παρουσία του Θεού. Η απάντηση είναι ναι, δεν έχω καμία ελπίδα εγώ, γιατί είναι αδύνατον. Αλλά τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο 190.